Τα πρώτα αμυγό ηλεκτρικά αυτοκίνητα δημόσια χρήση παραδίδονται επισήμω σήμερα. Από την Αστυπάλεα, Σοφία Φασουλάκη, ο Πρωθυπουργό, θα κάνει ανακοινώσει για τη δημιουργία και άλλων έξυπνων και πράσινων νησιών. Ναι, πρώτο βήμα θα γίνει με την Αστυπάλεα Λίνα, το οποίο επιχειρείται να γίνει το πρώτο πράσινο αλλά και έξυπνο νησί και ενεργειακά ανεξάρτητο θα σου έλεγα. Σήμερα θα γίνει η αποτύπωση αυτών των πρώτων βημάτων σε συνεργασία με τη Volkswagen, η οποία θα κάνει και την πρώτη δωρεά, θα δωρήσει τα πρώτα οχήματα στο λιμενικό και στην ελληνική αστυνομία. Ε, σήμερα λοιπόν θα γίνει αυτή η παρουσίαση για ένα νησί χωρίς καθόλου ρήπου, τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο μέχρι το 2026. Θα αντικατασταθούν όλα τα δημόσια και τα ιδιωτική χρήση αυτοκίνητα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με επιδότηση η οποία όμως θα είναι πάρα πολύ ισχυρή, σχεδόν δωρεάν θα δοθούν τα οχήματα αυτά στους κατοίκους. Ε, θα γίνει αναδιάθρωση επίσης των μετακινήσεων ε, και εγκατάσταση μονάδα, μονάδων εολικής αλλά και ηλιακής ενέργειας ώστε να υπάρχει αυτονομία. Όλα αυτά βέβαια Όλο αυτό το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2026. Αυτό λοιπόν είναι το πείραμα τη Αστιπάλαιας που θα έχει εφαρμογή θα και σε άλλα νησιά. Και νησιά. Mm -hmm. Σε Αγκεκριβώς ευχαριστώ πολύ.